Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η αντιπολίτευση έχει ένα λόγο στη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο οποίος αγνοεί τους αριθμούς. Και καταλαβαίνω όλα τα στοιχεία της πολιτικής επιχειρηματολογίας, αλλά καλό είναι να ξέρουμε και τους αριθμούς, γιατί τυχαίνει οι αριθμοί να εκφράζουν μια κάποια αντικειμενικότητα. Να θυμίσω ότι ανάμεσα στο 2009 και το 2015 υπήρξε μείωση του προϋπολογισμού κατά 35%. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Το δεύτερο, ανάμεσα στο 2015 και τώρα υπάρχει μια αύξηση 12%. Και αν τυχόν η χώρα είχε το μεσοπρόθεσμο που είχαν υπογράψει, είχαν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σήμερα θα είχαμε μείωση κατά 28%. Δηλαδή ο προϋπολογισμός που έχουμε καταθέσει, αν συγκριθεί με αυτό που θα ίσχυε λόγω μεσοπροθέσμου, είναι 28% αυξημένος. Αυτό δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ούτε και δημιουργικής λογικής. Ένα και στο χέρι λοιπόν, ότι έχουμε καταφέρει μέσα από τις πραγματικά απίστευτα δύσκολες συνθήκες να μπορέσουμε καταρχήν να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση. Τώρα, η αύξηση του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργήσει δυναμικά προς όφελος εκπαίδευσης αν δεν υπάρχει και μία πολιτική που να μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες που δίνει αυτή η αύξηση. Και αυτήν την πολιτική εφαρμόσαμε αυτά τα 3 τελευταία χρόνια. Το λέμε αυτό γιατί η πολιτική της αντιπολίτευσης, ακριβώς επειδή έβλεπε την εκπαίδευση ως προϊόν, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Το λένε, το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης με έναν, κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ ακραίο τρόπο. Επειδή λοιπόν το βλέπουν σαν εμπόρευμα, τα σχολεία σαν επιχειρήσεις, η πολιτική κουλτούρα με την οποία προσεγγίζουν τα θέματα της εκπαίδευσης είναι η πολιτική κουλτούρα που προσεγγίζουν την εκπαίδευση σαν να οι εκπαιδευτικοί θεσμοί είναι επιχειρήσεις. Γι' αυτό και δεν μπορούν να σκεφτούν έξω από το πλαίσιο το δημοσιονομικό. Διότι η εκπαίδευση προφανώς έχει ανάγκη από πάρα πολλά χρήματα, αλλά η εκπαίδευση κυρίως έχει ανάγκη από ένα μακρόπνο μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Με το νέο προϋπολογισμό, επιτέλους, μετά από 10 χρόνια, προχωρούμε στον διορισμό 15.000 μόνιμων εκπαιδευτικών την επόμενη τριετία. Και το 2019 σε 4.500 μόνιμους διορισμούς στην ειδική αγωγή. Είναι αυτό που λένε, που είπα και πριν, αυτό δεν αμφισβητείται με κανέναν απολύτως τρόπο. Το ποιο σύστημα θα ισχύσει, επειδή υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το σύστημα, πρέπει να είναι σαφές, και τουλάχιστον σε όλα τα κόμματα πρέπει να είναι σαφές, ότι το σύστημα αυτό πρέπει να υπακούει με αυστηρό τρόπο στις συνταγματικές επιταγές. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε την συνταγματική επιταγή και για αξιοκρατία, αλλά και για την ισοτιμία στην πρόσβαση στο επάγγελμα, χωρίς προφανώς να παραβλέπει κανείς την προϋπηρεσία. Και επίσης, πρέπει να είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε όλους εκείνους τους λαϊκισμούς που ουσιαστικά θέλουν να επαναφέρουν την επετηρίδα και μέσα από αυτό να αποκλείσουν και μία γενιά αδιόριστων νέων εκπαιδευτικών. Επιπλέον, διορίζουμε 600 εκπαιδευτικούς που ταλαιπωρούνται από το 2008, έχουν δικαστικές αποφάσεις και επιτέλους γίνεται δυνατή ο διορισμός τους. Αλλά όπως είπα και πριν, ο προγραμματισμός μας δεν ήταν
συνυφασμένος με τα πόσα χρήματα υπάρχουν για την εκπαίδευση. Καταφέραμε να κάνουμε τεράστια βήματα τα 3 αυτά χρόνια, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, και επίσης να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα που υπήρχαν. Με αυτή τη λογική καθιερώσαμε την δίχρονη προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση. Ένα αίτημα των εκπαιδευτικών 61 χρόνια. Εμείς το καθιερώσαμε, το ολοκληρώνουμε σε όλους τους Δήμους σε 3 χρόνια. Ήδη την πρώτη χρονιά λειτουργεί σε 185 Δήμους, την επόμενη χρονιά θα λειτουργήσει σε άλλους 100. Αποτέλεσμα, να υπάρχουν περισσότερα παιδιά στα νηπιαγωγεία, περισσότερα βρέφη στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που είναι των Δήμων, και άρα περισσότεροι εργαζόμενοι ως βρεφονηπιαγωγοί και περισσότεροι νηπιαγωγοί. Επίσης, αυτό που καταφέραμε είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών σε 1000 δημοτικά και σε πάνω από 823 ολιγοθέσια δημοτικά έγιναν ολοήμερα, είναι δημοτικά που είναι στις εσχατίες της χώρας μας, και καταφέραμε να γίνουν ολοήμερα, όπου πήγαν και ειδικότητες όπως ξένες γλώσσες, μουσική κτλ. Είναι γνωστό ότι καταφέραμε πάρα πολλά για την ένταξη και τις τάξεις υποδοχής των προσφυγόπουλων. 8.000 προσφυγόπουλα είναι αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση. Και επίσης, παρά τις όποιες λυσαλές, θα λέγαμε, αντιδράσεις, εξαιρετικά αντιδραστικών κύκλων στη Θράκη, στις οποίες υπήρξε μία έμεση σιωπή, μάλλον μια άμεση σιωπή πολλών κομμάτων, καταφέραμε και δημιουργήσαμε τα πιλωτικά νηπιαγωγεία για τα παιδιά της μειονότητα που έρχονται από τις μειονότητες. Έχουμε λοιπόν νηπιαγωγεία όπου υπάρχει μια βοηθός, μια διαμεσολαβήτρια, ώστε να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να μάθουν την ελληνική γλώσσα χωρίς προφανώς να απολέσουν τη δική τους γλώσσα. Και βεβαίως ένα πράγμα που επίσης καταφέραμε και έχει και αυτό έμεση σχέση με τα οικονομικά, είναι η προαιρετικότητα της Σαρίας και ο εξυγχρονισμός των μουφτιών στη Θράκη. Ήταν υπηρεσίες που έπρεπε να εξυγχρονιστούν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και η προαιρετικότητα της Σαρίας κατοχυρώνει πολύ περισσότερο το γυναικείο πληθυσμό, που κάτω από πολλές φορές από οικογενειακές και συγγενικές πιέσεις έπρεπε να συρθεί στην υποχρεωτική Σαρία. Η κυρία Τζούφη σας μίλησε αναλυτικά για τη νέα αρχή των ΕΠΑΛ που είχε και μεγάλη συμβολή σε αυτό και ο Δημήτρης ο Μπαξεβανάκης. Οι πρωτοβουλίες που πήραμε στην ειδική αγωγή δεν αμφισβητούνται πια από κανέναν. Και εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το χαιρετήσουμε όλοι σε αυτή τη Βουλή. Οι ελληνικές οικογένειες που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες άρχισαν να εμπιστεύονται το δημόσιο σχολείο και ασκούν μεγάλη πίεση στο δημόσιο σχολείο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Αυτό το χαιρετίζουμε. Είναι μια κοινωνική πίεση η οποία πρέπει να ασκηθεί, τη δεχόμαστε, και γι' αυτό πάμε στους μόνιμους διορισμούς για την ειδική αγωγή, γι' αυτό έχουμε κάνει τα καινούρια ειδικά σχολεία, γι' αυτό έχουμε κάνει τα προγράμματα με τα οποία τα παιδιά αυτά είναι μαζί με άλλα σε κανονικές τάξεις. Ψηφίσαμε τις νέες δομές αυτοαξιολόγησης των σχολείων. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Καταργήσαμε ένα τιμωρητικό προεδρικό διάταγμα, το 152. Δίθεν αξιολόγηση, δεν ήταν αυτό. Ήταν αυτό που μας λέγανε. Γιατί ρε παιδιά, δεν αξιολογείτε, διώξτε κάποιους και μετά να δείτε τι ωραία θα είναι τα πράγματα. Δεν πάει έτσι. Εδώ πρέπει να δούμε οι σχολικές μονάδες πώς συζητάν τον προγραμματισμό τους, πώς τον αξιολογούν στο τέλος και πώς αξιολογούν αυτούς που
είναι εκεί για να τους βοηθάνε. Και επίσης προγραμματίζουμε την κατάργηση του ΣΑΕΠ, όπου θα αναγνωρίσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων αυτών των υποψηφίων, ακολουθώντας αυστηρά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Όπως καλά γνωρίζετε, είμαστε πολύ κοντά στο να νομοθετηθεί η Τρίτη Λυκείου. Η Τρίτη Λυκείου, όπως ξέρετε, στη χώρα μας είναι μία τάξη σχεδόν φάντασμα. Είμαστε μία χώρα χωρίς Τρίτη Λυκείου. Είμαστε μία χώρα χωρίς Τρίτη Λυκείου για το οποίο έχει ευθύνη η κοινωνία στο σύνολο και όχι η εκπαιδευτική, οι οποίοι πασχίζουν να μπορέσουν να τις δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Και προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το απολυτήριο του Λυκείου, να έχουμε πολύ λιγότερα μαθήματα με περισσότερες ώρες και να καταφέρουμε να έχουμε ένα σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα δίνει τη δυνατότητα να μπαίνει κανείς, να εισάγεται με μόνο το απολυτήριο. Και βεβαίως, τελειώνω, για πρώτη φορά συζητάμε τη νέα αρχιτεκτονική της ανώτατης εκπαίδευσης. Μία αρχιτεκτονική η οποία θα μειώσει τη διαφορά ανάμεσα στα πανεπιστήμια του κέντρου και της περιφέρειας, μια αρχιτεκτονική η οποία θα είναι πάρα πολύ ανοιχτή στις διεθνείς συνεργασίες και στην εξωστρέφεια ως προς τις αναπτυξιακές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Με αυτή τη λογική ιδρύουμε τα διετή προγράμματα σπουδών που θα παρέχουν επαγγελματικά πιστοποιητικά και δίνουμε, λόγω του νέου προϋπολογισμού, δίνουμε 10.000 ευρώ για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που είναι δωρεάν, χωρίς δίδακτρα. Μέσα λοιπόν από ένα προγραμματισμό που τον έχουμε αρχίσει από τότε που είμαστε κυβέρνηση και τον αρχίσαμε με τη λογική ότι θα βγαίναμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, ολοκληρώνουμε τη δίχρονη σχολική, προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση, εξορθολογίζουμε το δημοτικό και το γυμνάσιο, προχωράμε στην αλλαγή του Λυκείου, συζητάμε και νομοθετούμε τη νέα αρχιτεκτονική της ανώτατης εκπαίδευσης και βεβαίως προχωράμε στους διορισμούς που γίνονται για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Σας ευχαριστώ.